Μελέτες για την λειτουργία τριών κεντρών καινοτομίας, τους τομείς του πρωτογενού τομέα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 προωθεί η Περιφέρεια Ήπειρου. Πρόκειται για τις μελέτες σκοπιμότητας για το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος Περιφέρειας Ηπείρου, το Κέντρο Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, αλλά και το Κέντρο Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Ηπείρου. Στα τρία κέντρα αυτά αναφέρθηκε με δηλώσεις του Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξαρους Καχρημάνης, κάνοντας ειδική αναφορά στο Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος, το οποίο, όπως είπε, θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε να στηθούν νέες επιχειρήσεις, καθώς σήμερα διαπιστώνεται ένα μεγάλο έλλειμμα στην τυποποίηση των προϊόντων. Ένα κέντρο που, σύμφωνα με τον κύριο Καχρημάνη, θα μπορέσει να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους που, δυστυχώς, με τα κυκλώματα που υπάρχουν σήμερα, όπως είπε χαρακτηριστικά, όπως και στο γάλα, έχουν φτάσει να μην μπορούν να πετύχουν καμία τιμή στην προσφορά των αμνοερυφείων στην ελληνική αγορά. Το μυστικό, όπως υπογράμμισε ο κύριος Καχρημάνης, είναι η τυποποίηση και ο αγώνας για ποιότητα και ταυτότητα στην περιοχή μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν τα τρία κέντρα ώστε να βοηθήσουν το πρωτογενή τομέα και να αλλάξει η περιοχή σελίδα. Κάνουμε ένα κέντρο μέσα στα πλαίσια της καινοτομίας στην Ήπειρο για τα αρωματικά φυτά. Προχώρησαν οι διαδικασίες και τα κέντρα που θα κάνει η Περιφέρεια Ηπείρου για να προωθήσει τα τοπικά της προϊόντα είναι τρία. Ένα είναι το κέντρο, όπως διαβάσατε αυτές τις μέρες, των αρωματικών φυτών. Το δεύτερο είναι το κέντρο αναπαραγωγής ζώων γαλακτοφόρων και ειδικά στις φυλές, στις ντόπιες που έχουμε στην περιοχή μας. Και το τρίτο το κέντρο στις καινοτομίας αφορά την παραγωγή του κρέατος. Αυτές τις μέρες είχαμε την ευκαιρία με κάποιους ηπειρώτες που δουλεύουν στο εξωτερικό. Ένας μάλιστα ήταν χτες στο γραφείο μου και συζητούσαμε για το αρνί της Ηπείρου. Και μου έλεγε ότι φέρνει αρνιά στην Πολωνία. Μεγάλο έλλειμμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τυποποίηση των προϊόντων. Εκεί θέλουμε να έχουμε το κέντρο της καινοτομίας στο κρέας και μου είπε και το εξής. Εμείς βέβαια το ξέρουμε αυτό, στην Ήπειρο έχουμε 5.000 φυτά και αρωματικά, ότι κάποια στιγμή, λέει, μείναμε από αρνιά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας των μετακινουμένων κτηνοτρόφων και ήρθαν εκεί αρνιά από το εξωτερικό, παράδειγμα από τη Ρουμανία. Η ποιότητα ήταν τεράστια και τα ίδια τα καταστήματα που τροφοδοτούσαμε μας είπανε ότι δεν είναι τα ίδια τα αρνιά. Και θα σας πω και τιμή για να καταλάβετε πού βρίσκεται. Παϊδάκια τυποποιημένα με αρνιά από την Ελλάδα πουλιώνται στο εξωτερικό 20 ευρώ το κιλό. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο κέντρο καινοτομίας κρέατος που ετοιμάζουμε μέσα από το ΕΣΠΑ θα βοηθήσει πολύ να στηθούν νέες επιχειρήσεις, αλλά το κυριότερο θα βοηθήσει τους κτηνοτρόφους που δυστυχώς με τα κυκλώματα που υπάρχουν όπως και στο γάλα έχουν φτάσει να μην μπορούν να πετύχουν καμία τιμή στην προσφορά των αρνιών ή των ερυφείων στην ελληνική αγορά. Κάποιος που τυποποιεί το βοδινό κρέας, το μοσχαρίσο Ελευθέρας Βοσκής, πετυχαίνει άριστες τιμές από 12 ευρώ και πάνω το κιλό με την τυποποίηση. Το μυστικό είναι η τυποποίηση και ο αγώνας της ποιότητας και της ταυτότητας στην περιοχή μας και γι' αυτό και τα τρία κέντρα που θα γίνουν θα βοηθάνε στον πρωτογενή τομέα ώστε να αλλάξουμε σελίδα.